Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να λάβουμε στο περιβάλλον της ΣΑΡ δεδομένα από την Eurostat, την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συλλέγει και επεξεργάζεται στατιστικά δεδομένα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το θέμα αυτό έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο μάθημά μας. Σήμερα θα δούμε όμως κάτι ιδιαίτερο. Πέρα από το γεγονός της πρόσβασης μέσω ενός φιλομετρητή, όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, καλή ώρα εδώ τώρα, των δεδομένων και των αναφορών που δίνει η Eurostat, έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε με αυτοματοποιημένο σχετικά τρόπο κάθε πίνακα δεδομένων που μας παρέχει η βάση δεδομένων της Eurostat. Σήμερα θα δούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα σχετικά με την χρήση των νοικοκυριών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις παραγγελίες αγαθών που κάνουμε μέσα από υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα από sites ηλεκτρονικού εμπορίου, το γνωστό μας e-commerce. Ας κάνουμε λίγο μια γρήγορη περιήγηση στα δεδομένα, κυρίες και κύριοι, της Eurostat, τα οποία θα τα βρείτε βέβαια από εδώ. Υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος πινάκων και δεδομένων τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Eurostat. Ο πιο εύκολος τρόπος για να βρούμε αυτό που θέλουμε είναι να επιλέξουμε αυτήν εδώ την περιοχή, το Broad Statistics by Theme, ανακατηγορία δηλαδή. Και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, μιας και αν θέλουμε να βρούμε δεδομένα σχετικά με την ψηφιακή οικονομία και την πρόσβαση των νοικοκυριών στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, περάστε λίγο τις πάνω κατηγορίες, περιηγηθείτε λίγο προς τα κάτω και εντοπίστε λίγο το Science, Technology and Digital Society. Αυτό που θέλουμε βρίσκεται εδώ κάτω. Προφανώς με την ησυχία σας μπορείτε να επεξεργαστείτε όλο το, να έχετε πρόσβαση σε όλο το site της Eurostat και να περιηγηθείτε σε πολύ περισσότερα δεδομένα και πίνακες. Αυτό που ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη στιγμή είναι βασικά το όνομα του πίνακα που περιέχει αυτά τα δεδομένα. Οπότε συνεχίστε εδώ στο Main Tables, δηλαδή στους πίνακες της βάσης δεδομένων της Eurostat και δείτε τώρα λίγο από αυτά εδώ πέρα τι μας ταιριάζει. Σας υπενθυμίζω ότι ψάχνουμε να βρούμε τι μέρος του πληθυσμού, σε ποσοστό για παράδειγμα, έχει κάνει παραγγελίες μέσω του διαδικτύου κάποιου αγαθού, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό εδώ. Δείτε λίγο τώρα το εξής. Ας δούμε λίγο αυτό εδώ και στη συνέχεια επιλέξτε το e-commerce. Όπως βλέπετε υπάρχουν κατηγορίες, υποκατηγορίες και ούτω καθεξής. Συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ είμαστε βασικά, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε λίγο το εξής. Αυτή η κατηγορία του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει 1, 2, 3, 4 υποπίνακες. Θα δούμε δύο απλά παραδείγματα από δύο από αυτούς. Το πρώτο είναι, κυρίες και κύριοι, εδώ το τελευταίο, που αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού που κατά τους τρεις τελευταίους μήνες έχουν κάνει μία παραγγελία μέσω του διαδικτύου για κάποιο αγαθό που χρειάζονται, επιθυμούν κτλ. Σας υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι τα δεδομένα αυτά σε συγκεκριμένους πίνακες συλλέγονται και επεξεργάζονται από τις υπηρεσίες, τις στατιστικές υπηρεσίες κάθε χώρας μέσω ερωτηματολογίων. Στη δικιά μας χώρα, για παράδειγμα στην Ελλάδα, τη δουλειά αυτή την κάνει η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου διανέμει ερωτηματολόγια σε ένα μέρος του πληθυσμού και επεξεργάζει συνέχεια τα συμπληρωμένα στοιχεία. Οπότε η βασική ερώτηση που θα δούμε τώρα και θα επεξεργαστούμε είναι κατά πόσο κάποιος από τη χώρα μας ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα, γιατί εδώ ο πίνακας έχει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εμείς θα συγκεντρωθούμε στην Ελλάδα, έχει χρησιμοποιήσει κατά τους τρεις τελευταίους μήνες το διαδίκτυο για να πάρει κάποιο αγαθό, για να αγοράσει κάποιο αγαθό. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι αυτό εδώ δεν γίνεται, δεν μιλάμε για το σήμερα, τα ερωτηματολόγια διανέμονται σε διάφορες χρονικές περιόδους μέσα στο κάθε έτος, απλά στον καθέναν από αυτούς που απαντάει το ερωτηματολόγιο, τον ρωτάμε αν έκανε αυτή την κίνηση, την παραγγελία δηλαδή, τους τρεις τελευταίους μήνες. Αν κάνετε κλικ στον πίνακα, θα το ξαναδείξω λίγο εδώ, είναι εδώ, θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο από το application της Eurostat, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, ας το μεγενθύνουμε κατά κάποιο τρόπο να το βλέπουμε, συγγνώμη, και εδώ δεν βλέπετε τίποτα άλλο παρά από το 2005 και μετά για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία και ούτω καθεξής, το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο χρησιμοποίησε κατά τους τρεις τελευταίους μήνες το διαδίκτυο για να αγοράσει κάποιο αγαθό. Προσέξτε λίγο, θα σας πω λίγο το εξής. Εδώ βλέπετε τον πίνακα και
Ακόμα μια φορά υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε απευθείας να πάρετε το γράφημα αυτών των δεδομένων, είτε σε μορφή μπάρας είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή θέλετε εδώ. Προσωπικά να σας πω ότι έχω μια προτίμηση σε τέτοιου είδους γραφήματα στα οριζόντια γραφήματα και όχι στα κάθετα, κάπως έτσι δηλαδή. Κάνουμε λίγο ένα refresh να το δούμε. Μου φαίνονται τουλάχιστον κατά γούστα τα δικά μου πολύ πιο ευανάγνωστα τέτοιου είδους γραφήματα. Απ' την άλλη μεριά όμως μπορείτε να τα δείτε απεικονισμένα πάνω σε χάρτη. Θα μάθουμε αργότερα και εμείς το μάθημα πώς μπορούμε να τα κάνουμε, πώς μπορούμε να αναπαράγουμε τέτοιους χάρτες, όπου το ποσοστό έχει κατηγοριοποιηθεί σε 5 κατηγορίες όπως βλέπετε εδώ, δηλαδή από το 8, 22, από το 22 στο 29 και ούτω καθεξής, και με ένα χρωματικό δίκτυο απεικονίζουμε το πού βρίσκεται περίπου κάθε χώρα. Το ανοιχτό κίτρινο χρώμα, όπως για παράδειγμα εδώ η Τουρκία ή η Βουλγαρία, είναι σχετικά χαμηλά ποσοστά, η χώρα μας είναι λίγο παραπάνω. Και τα έντονα πράσινα, όπως είναι εδώ πέρα, που για παράδειγμα η Γερμανία ή το ακόμα περισσότερο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μεγάλη Βρετανία, έχουν αρκετά περισσότερα ποσοστά του πληθυσμού. Βλέπετε για παράδειγμα ότι είναι 78 στην Μεγάλη Βρετανία και είναι μόλις 23 στην Ελλάδα ή μόλις 11 για παράδειγμα στην Βουλγαρία. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο στον πίνακα. Ένα πράγμα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό το πίνακα βασικά θέλουμε να κατεβάσουμε αυτοματοποιημένα στην ΑΡ και να επεξεργαστούμε, είναι βασικά το όνομά του, τούτο εδώ. Αυτό εδώ δηλαδή. Αυτό το TIN, συγγνώμη λίγο να το πιάσουμε σωστά, 00067. Αν ξέρουμε αυτό το όνομα του πίνακα, από εκεί και μετά τα πράγματα είναι σχετικά απλά όπως θα δούμε. Προφανώς, όπως έχουμε πει πολλές φορές στο μάθημα, μπορείτε να μεταφορτώσετε, να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ένα τέτοιο πίνακα, κάνοντας κλικ εδώ στην αποθήκευση και επιλέγοντας μία οποιαδήποτε μορφή θέλετε. Σε άλλο μέρος του μαθήματος έχουμε δει πολύ άνετα πώς μπορούμε να κατεβάσουμε είτε δεδομένα τύπου Excel, είτε δεδομένα τύπου TSV ή CSV, αν θέλετε, και στη συνέχεια να τα διαβάσουμε με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα και λογισμικό θέλουμε, είτε αυτό είναι η R, είτε οποιοδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κρατάμε αυτό εδώ το όνομα του πίνακα και να σας πω λίγο το εξής. Σε αυτά εδώ τα πράγματα, όπως βλέπετε μέσα, εδώ υπάρχει μια επιλογή που λέει αυτό το individual type. Αυτό εδώ, αν θα το ανοίξετε, θα δείτε λίγο αυτές τις επιλογές. Το all individuals, το males και το females, το 16 του 74. Το 16 μέχρι το 74 σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι μιλάμε για ηλικίες. Δηλαδή απευθυνόμαστε σε άτομα που είναι τουλάχιστον 16 χρονών, συγγνώμη, αλλά όχι περισσότερο από 74. Το males και το females, όπως καταλαβαίνετε, είναι άντρες και γυναίκες. Πάμε τώρα στη συνέχεια στην ΑΡ, κυρίες και κύριοι. Εδώ έχω γράψει λίγο μια σειρά από εντολές τις οποίες θα δούμε. Θα ανοίξω όμως ένα καινούριο αρχείο για να τα δούμε, κυρίες και κύριοι, όλα από την αρχή. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστείτε, κυρίες και κύριοι, είναι η μεταφόρτωση της βιβλιοθήκης, συγγνώμη, της Eurostat. Αυτή η βιβλιοθήκη σε αυτόν τον υπολογιστή που δουλεύω εγώ τώρα είναι προεγκατεστημένη ήδη. Θα χρειαστεί όμως, κυρίες και κύριοι, εσείς, αν δεν την έχετε στο δικό σας υπολογιστή που δουλεύετε, να την εγκαταστήσετε με μια πολύ απλή κίνηση. Μεταβείτε εδώ στα packages που λέει, στις βιβλιοθήκες δηλαδή. Πατήστε το κουμπί Install. Γράψτε εδώ την Eurostat. Θα σας το βρει κιόλας και να το συμπληρώσετε με την αυτόματη συμπλήρωση. Και πατήστε το Install. Ή απλώς γράψτε την εντολή Install Packages Eurostat κατά τα γνωστά. Αυτό δεν χρειάζεται προφανώς να το κάνετε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη βιβλιοθήκη της Eurostat. Αν το κάνετε μία φορά, φτάνει. Όπως έχουμε πει άλλες φορές στο μάθημα, μία απλή ανανέωση της εγκατάστασης της βιβλιοθήκης μια φορά το χρόνο, μια φορά στα δύο χρόνια, αν θέλετε, εξαρτάται πόσο συχνά γίνονται αυτές οι μεταβολές, είναι υπεραρκετή. Καταρχήν λοιπόν φορτώνουμε τη βιβλιοθήκη. Κατά δεύτερον, όπως βλέπετε, η βασική εντολή μας είναι τούτη εδώ. Ας την πάρουμε από εδώ να την αντιγράψουμε. Η Get Eurostat και μέσα σε εισαγωγικά τοποθετούμε το όνομα του πίνακα όπως το έχουμε δει στο site της Eurostat. Τα δεδομένα θα κατέβουν μπροστά μας. Είναι όλα εδώ. Εδώ βλέπετε βέβαια μόνο τα πρώτα στοιχεία του πίνακα, όχι όλα. Όπως βλέπετε εδώ σας λέει ότι έχουμε ακόμα 1200 τόσες γραμμές. Προσέξτε, αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν για πολλές χώρες και για πολλές περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν κατεβάζουμε ένα πίνακα είναι να τον αποθηκεύσουμε σε μια μεταβλητή. Εδώ θα χρησιμοποιήσω εγώ τη μεταβλητή iOrder, το Internet Order με λίγα λόγια, αλλά μπορείτε εσείς να το βάλετε σε οποιοδήποτε άλλο όνομα σας βολεύει ή σας είναι εύκολο να το θυμάστε, να καταλαβαίνετε τι κάνει κτλ.
Το όνομα του πίνακα τώρα είναι πια εδώ με το iOrder. Βλέπετε ότι έχει 1233 εγγραφές. Και στη συνέχεια δείτε λίγο τη δομή του, ποιες στήλες δηλαδή περιέχει αυτός ο πίνακας και τα λοιπά. Συγγνώμη λίγο, μας ξέφυγε ένα λαθάκι. Έχουμε εδώ λοιπόν τους, τις κατηγορικές μεταβλητές factors indices in the type, unit, geo που είναι η χώρα, Ελλάδα, Βουλγαρία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Το time, η χρονιά δηλαδή που έγινε αυτή η έρευνα και η τιμή, το ποσοστό με λίγα λόγια του πληθυσμού που απάντησε θετικά σε αυτή την ερώτηση. Σας, για μια ακόμα φορά σας υπενθυμίζω ότι τα δεδομένα σε τέτοιες βάσεις δεδομένων, τα χρονικά δεδομένα, ακόμα και αν πρόκειται για έτος, τα δίνουμε ως ημερομηνία με την ISO-μορφή τους και βλέπετε πολύ καθαρά εδώ ότι το έτος 2000 για παράδειγμα 5 γράφεται 2005 παύλα 01 παύλα 01. Δεν γράφουμε σκέτο 2005 επί το καθεξής. Το άλλο που θα χρειαστεί να κάνουμε κυρίες και κύριοι είναι το summary iOrder για να δούμε περί τίνος πρόκειται με λίγα λόγια. Αυτό εδώ το summary δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γρήγορη απεικόνιση των στοιχείων σε μια πινακοποιημένη μορφή. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε το δίκτυο αυτόν εδώ να έχει μόνο μία τιμή, δηλαδή και οι 1233 εγγραφές του πίνακα αναφέρονται στο iBuy3, που σημαίνει τους τρεις τελευταίους μήνες. Προσοχή όμως εδώ στο intype, όπου έχουμε το F για τα females, τις γυναίκες που είχαμε δει προηγουμένως, και τα M που είναι males, οι άντρες, όπως είχαμε δει προηγουμένως στον πίνακα. Στη συνέχεια προσέξτε επίσης ότι αυτό εδώ η μεταβλητή παίρνει μόνο μία τιμή, το unit δηλαδή, έχει μόνο PC in. Με λίγα λόγια ο πίνακας αυτός μας δίνει μόνο το percentage των individuals και όχι το πλήθος των απαντήσεων. Το βασικό πρέπει να προσέξετε είναι πόσες τιμές έχει κάθε μεταβλητή, γιατί αυτό θα επηρεάσει την επιλογή μας. Και από εκεί και μετά υπάρχει το geo, το οποίο έχει 36 για την Αυστρία, το 36 για το Βέλγιο και ούτω καθεξής. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, θα το δείτε λίγο σε αυτήν εδώ πέρα την εντολή. Ας την πάρουμε από εδώ πέρα, το subset. Το subset σας υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά ότι κάνει τι. Επιλέγει ένα υποσύνολο από τα δεδομένα και η εντολή που έχουμε γράψει εδώ, το subset iOrder με geo ίσον, προσοχή στα διπλά ίσον εδώ, δεν είναι ανάθεση, είναι τελεστής ισότητας. Ελλάδα και ο τύπος να είναι males, θα πάρει τους άντρες που απάντησαν θετικά, το ποσοστό των ανδρών που απάντησαν θετικά σε αυτήν εδώ πέρα την ερώτηση. Αν δείτε λίγο από εδώ το πίνακα, μας φανερώνει πάρα πολύ απλά ότι το 2005 για παράδειγμα 2% του αντρικού πληθυσμού της Ελλάδος έχουν χρησιμοποιήσει το ίντερνετ για να κάνουν το διαδίκτυο για να κάνουν μια παραγγελία κάποιου αγαθού κατά τους τρεις τελευταίους μήνες. Το ποσοστό αυτό σταδιακά, όπως βλέπετε, αυξάνεται, αν και όπως θα δούμε παρακάτω, είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με άλλες χώρες. Για παράδειγμα, δείτε την τεράστια διαφορά που έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν εδώ αλλάξετε την Ελλάδα σε UK, από L σε UK, μια μικρή υπενθύμηση, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα σε όλες τις διεθνείς βάσεις δεδομένων χρησιμοποιείται ως, ο κωδικός της είναι GR, αν χρησιμοποιήσουμε την κωδικοποίηση με τους δύο χαρακτήρες. Στη Eurostat έχει επικρατήσει το L από το Ελλάς. Είναι η μόνη βάση δεδομένων από όσους γνωρίζω τουλάχιστον εγώ που το χρησιμοποιεί. Προσοχή σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αν εδώ με λίγα λόγια δώσετε GR, δεν θα βρείτε τίποτα. Δεν υπάρχει καμιά χώρα GR για τη Eurostat. Υπάρχει όμως το L που είδαμε προηγουμένως και υπάρχει και το UK που είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μεγάλη Βρετανία. Δείτε λίγο αυτά τα νούμερα που ξεκινάνε από το 2 έως το 24 και δείτε λίγο τι γίνεται για τη Μεγάλη Βρετανία που ξεκινάνε από το 41 και καταλήγουν στο 76. Κάποια στιγμή πιθανά, δεν ξέρω, στο κοντινό ή στο μακρινό μέλλον όλα αυτά να ενοποιηθούν. Δηλαδή όλες οι χώρες είναι το ίδιο πράγμα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο εδώ λοιπόν και θα σας πω λίγο το εξής. Θα πάρουμε λίγο αυτά εδώ τα στοιχεία, να τα έχουμε γιατί τα χρειαζόμαστε και θα σας εξηγήσω τι γίνεται τώρα εδώ. Ξαναγυρνάω στην πάνω εντολή. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχουν πάρα πολλές στήλες. Αν θέλετε να περιορίσετε το αποτέλεσμα, μπορείτε να το κάνετε ή με το select που γράφουμε εδώ ή ακόμα πιο γρήγορα, αν εδώ με τα εισαγγείλες, δηλώσετε τις στήλες που θέλετε να πάρετε. Απομονώστε δηλαδή ένα υποσύνολο και από τις στήλες, όχι μόνο από τις γραμμές με την εντολή subset. Για παράδειγμα, μπορείτε εδώ να γράψετε ότι θέλω πρώτα το time και στη συνέχεια το values. Και αγνώ τα υπόλοιπα, τα οποία έτσι και αλλιώς για κάθε χώρα
έχουν σε κάθε στήλη την ίδια τιμή. Ένας τρόπος λοιπόν είναι αυτός εδώ, που άλλος τρόπος μέσα στο subset εδώ είναι να δηλώσετε με την υποεντολή select ποιες ακριβώς στήλες επιθυμείτε να πάρετε στο αποτέλεσμα. Και αυτό θα κάνουμε και εμείς εδώ. Για παράδειγμα, αυτοί είναι εδώ είναι οι άντρες και από κάτω είναι οι γυναίκες, females. Τα ποσοστά βέβαια είναι παρόμοια, είναι λίγο διαφορετικά παρόμοια. Εδώ απλώς έχω χρησιμοποιήσει την ανάθεση του αποτελέσματος της επιλογής subset στη μεταβλητή M για τους άντρες από το males και στη μεταβλητή F για τις γυναίκες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ορίσει δύο νέες μεταβλητές. Εδώ είναι το M, αν θέλουμε να δούμε τι έχει μέσα, και εδώ είναι το F που είναι οι γυναίκες. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα απλό γράφημα της γράφημα αυτών των ποσοτήτων που έχουμε επιλέξει. Θα το δούμε λίγο εδώ μισό λεπτάκι και θα σας το εξηγήσω αναλυτικά το τι γίνεται. Όπως πολλές φορές σας έχω πει, είναι καλό, κυρίες και κύριοι, να κάνετε γραφήματα στα οποία πρώτα με την εντολή plot ορίζετε το πλαίσιο και στη συνέχεια τοποθετείτε τα στοιχεία ένα-ένα. Για παράδειγμα, με αυτήν εδώ την εντολή μπορείτε να φτιάξετε ένα πλαίσιο που μοιάζει κάπως έτσι, να δηλώσετε δηλαδή ότι δεν θα τοποθετήσω δεδομένα, με το type is on n, no, non δηλαδή, ότι στον οριζόντιο άξονα είναι το έτος, ότι στον κάθετο άξονα είναι το ποσοστό του πληθυσμού και με την επιλογή τούτη εδώ απλά βγάζουμε το περίγραμμα, αν θα το δείτε χωρίς αυτή την επιλογή, το πλαίσιο γίνεται σε αυτήν εδώ πέρα τη μορφή, έχει ένα περίγραμμα δηλαδή, ενώ με αυτό εδώ πράγμα μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Προσωπικά το προτιμώ, αλλά εσείς μπορείτε να το κάνετε όπως θέλετε. Αν χρειάζεστε τα grid lines, δηλαδή τις γραμμές πλέγματος, μπορείτε να τις προσθέσετε. Προσωπικά δεν μου πολύ αρέσουν, οπότε μπορείτε απλά να τις αποφύγετε, αλλά αν το χρειαστείτε μπορείτε να το κάνετε έτσι. Και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, τοποθετούμε μία γραμμή εδώ. Προσέξτε λίγο ότι εδώ είμαστε στο M που είναι τα males, το χρώμα της είναι μπλε, το πάχος της είναι 2, ο τύπος της είναι B που σημαίνει ότι όπως βλέπετε εδώ έχουμε και τα σημεία και τη γραμμή που τα ενώνει και ο τύπος των σημείων έχει την κωδικοποίηση 1, είναι αυτά τα μικρά κυκλάκια που βλέπετε εδώ. Στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε το F το οποίο θα σας δώσει τις γυναίκες και για να αποφύγετε αυτό εδώ κυρίες και κύριοι όπου έχει κόψει κατά κάποιο τρόπο λίγο έτσι τα δεδομένα σας. Απλά μπορείτε εδώ στις επιλογές του plot να βάλετε την κλίμακα του κάθε του άξονα. Ας την τοποθετήσουμε λίγο εδώ. 0-30 για παράδειγμα. Προσοχή στο κόμμα. Και στη συνέχεια επαναλάβετε λίγο τις εντολές. Τώρα όπως βλέπετε είναι λίγο καλύτερα. Και ας δώσουμε και το legend κατά τα γνωστά, να μην επαναλαμβάνουμε πράγματα που έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα. Όπως βλέπετε λοιπόν τώρα από εδώ, οι γυναίκες υπολείπονται σε σχέση με τους άντρες στις online παραγγελίες, όχι όμως τόσο πολύ. Σταδιακά και οι δύο αυξάνουν στην Ελλάδα και το προηγούμενο έτος, το 2006, έχουν σχεδόν πιάσει. Οι άντρες δεν έχουν μια πτώση στις παραγγελίες τους, οι γυναίκες συνεχίζουν την αύξηση που είχαν τα προηγούμενα χρόνια και είναι σχεδόν τα ποσοστά τους πάρα πολύ παρόμοια. Με τον τρόπο αυτόν, κυρίες και κύριοι, που βλέπετε εδώ, έχουμε καταφέρει να, αφού έχουμε εντοπίσει τον πίνακα που θέλουμε, τραβάμε τα δεδομένα, τα μεταφέρουμε δηλαδή αυτομάτως στο περιβάλλον της R και μετά από μια μικρή εξέταση μπορούμε να τα απεικονίσουμε στο γράφημα απευθείας, χωρίς δηλαδή να μεσολαβεί κάποια μεταφόρτιση στο τοπικό υπολογιστή κτλ. Τούτος εδώ ο τρόπος μας βολεύει για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Καταρχήν αυτοματοποιεί την όλη διαδικασία, περιλαμβάνει πολύ λιγότερα κλικ στον υπολογιστή, άρα πολύ λιγότερη δαπάνη χρόνου για τον χρήστη και κατά δεύτερον και πάρα πολύ σημαντικό, εάν του χρόνου χρειαστεί να φτιάξουμε ή μετά από 2 χρόνια ή μετά από 3 χρόνια, χρειαστεί να φτιάξουμε το δεύτερο, ένα ακόμα γράφημα με ανανεωμένα τα δεδομένα που θα μας παρέχει η Eurostat για το 2017, 2018, 2019 και πάει λέγοντας, σε αυτό το πρόγραμμα που βλέπετε στην οθόνη σας δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα. Θα χρειαστεί δηλαδή απλά να το ξανατρέξει, απλά να κάνετε εδώ την επιλογή Ctrl-α που είναι όλες οι εντολές και με Ctrl-Enter να ξανατρέξει τα δεδομένα σας, τις εντολές σας, συγγνώμη, για να γίνει ανανέωση των δεδομένων και του γραφήματος, χωρίς να χρειάζεται να ξαναμπείτε στο site της Eurostat, να ξανακατεβάσετε τα δεδομένα, να τα ξαναδιαβάσετε και ούτω καθεξής.
Για το τέλος, κυρίες και κύριοι, θα πάμε λίγο εδώ σε αυτό που θα δείτε και στο site του μαθήματος. Και για να μην χρονοτριβούμε, θα σας πω λίγο το εξής. Στην περίπτωση εδώ, στην περίπτωση μας είχαμε ανοίξει το τελευταίο πίνακα. Δείτε όμως ότι μπορούμε να κάνουμε και σε αυτόν εδώ, όπου εδώ τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν τα χρησιμοποιούμε για τους τελευταίους 3 μήνες, αλλά για τους τελευταίους 12. Και επίσης από εδώ βλέπετε ότι δεν έχουμε males και females, δεν έχουμε άντρες και γυναίκες, αλλά έχουμε το συνολικό πληθυσμό. Απλά μην πάρετε αυτήν εδώ την ποσότητα που λέγεται percentage of individuals, αλλά πάρτε αυτήν εδώ που λέει percentage of individuals who used internet within the last year. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή αν κάποιος κάποια στιγμή στη ζωή του το χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το internet, εντάξει, για παράδειγμα πριν από 10 χρόνια και έκτοτε το έχει παρατήσει, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ, αλλά αυτό εδώ που σημαίνει ότι τουλάχιστον μια φορά το προηγούμενο έτος, είναι δηλαδή σχετικά πρόσφατος χρήστης. Ο πίνακας εδώ όπως βλέπετε έχει το TIN 00096 και από αυτόν εδώ τον πίνακα τώρα που μπορούμε να τον πάρουμε με αυτήν εδώ πέρα την εντολή, με το Get Eurostat κτλ, μπορούμε να εξετάσουμε λίγο το περιεχόμενό του πάλι με τις εντολές STR και Summary. Και τώρα πια να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα μας στις μεταβλητές UK και L, Βρετανία και Ελλάδα, και κοιτάξτε λίγο τώρα τι συμβαίνει εδώ. Τα δεδομένα, αν θέλετε να τα εξετάσετε, μπορείτε να τα δείτε και από εδώ, το τι έχει μέσα το καθένα, το UK είναι εδώ, το L είναι εδώ. Ποσοστό δηλαδή όλου του πληθυσμού, όχι μόνο ανδρών και γυναικών, που έχουν χρησιμοποιήσει κατά το τελευταίο έτος το ίντερνετ για να πάρουν κάποιο αγαθό. Θα διαγράψω λίγο στο παρόν αυτό το... την επιλογή της κλίμακας του κάθε του άξονα και κοιτάξτε λίγο τώρα τι γίνεται με αυτές τις εντολές που δουλεύουν με πολύ παρόμοιο τρόπο που είχαμε δει και πριν. Παρόλο που ζητάμε την απεικόνιση των δεδομένων Βρετανίας και Ελλάδος πάνω στο ίδιο γράφημα, όπως βλέπετε εμφανίζεται μόνο η Βρετανία, η κόκκινη γραμμή δηλαδή, και απουσιάζει η καπύλη, κάτι το οποίο οφείλεται όχι σε κάποιο άλλο λανθασμένο χειρισμό μας, αλλά στο γεγονός ότι ο κάθετος άξονας έχει πάρει τις τιμές από το UK, επειδή απεικονίζεται πρώτος εδώ στα δεδομένα και δεν του φτάνει η Ελλάδα. Δεν φτάνει δηλαδή να μπει η Ελλάδα. Αν εδώ βάλετε για παράδειγμα το L, κοιτάξτε λίγο τι θα γίνει. Θα μπει η Ελλάδα, αλλά θα απουσιάζει η Βρετανία. Το γεγονός αυτό, κυρίες και κύριοι, οφείλεται σε έναν απλό λόγο, ότι τα δεδομένα είναι σε τελείως διαφορετική κλίμακα. Δείτε για παράδειγμα ότι η Ελλάδα ξεκινάει από το 10 και καταλήγει στο 45, ενώ η Μεγάλη Βρετανία ξεκινάει από το 63 και καταλήγει στο 87. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται εδώ να τροποποιήσετε την κλίμακα των αξώνων. Έχετε υπόψη σας, όπως πολλές φορές έχουμε πει, ότι γενικά θα πρέπει να βάζετε την κλίμακα του κάθε άξονα να ξεκινάει από το 0 και όχι από ένα αυθαίρετο νούμερο. Και μιας και μιλάμε για ποσοστά, το κάνουμε στο 0% για να έχετε την εικόνα τι γίνεται και στις δύο χώρες. Όπως βλέπετε, γενικά η Ελλάδα είναι ακόμα πολύ κάτω από τη Μεγάλη Βρετανία. Σκεφτείτε ότι έχουμε 2000, τα δεδομένα μας αναφέρονται στο 2016 και υπολείπονται κατά πολύ, το ποσοστό δηλαδή των ανθρώπων και των πολιτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να πάρουν κάποιο αγαθό από το ίντερνετ, ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία του 2005 που είναι εδώ. Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό ή κακό, δεν θέλω τώρα να αρχίσουμε πάλι την κρίνια και την ηθικολογία, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να το έχετε υπόψη σας όταν μελετάτε την αγορά και το πώς συμπεριφέρεται ο καταναλωτής. Έχει σημασία, για παράδειγμα, τι ποσοστό του πληθυσμού χρησιμοποιεί την Α ή τη Β ή την Γ μέθοδο ή τον Α ή τον Γ ή τον Β ή τον Γ τρόπο για να αγοράσει, να προμηθευτεί ένα αγαθό. Οπότε όταν φτιάχνετε ένα κατάστημα, αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας, αν θέλετε να έχει ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν θέλετε να έχει ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ο.κ. Τα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να τα βρείτε και να τα αναλύσετε πολύ καλύτερα από το site του μαθήματος, όπου θα βρείτε βέβαια και τις σχετικές ασκήσεις που σας ζητάω να κάνετε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Καλή πλοήγηση στην Eurostat να έχετε. Γεια σας.